Καλησπέρα σας, κυρία Κοσμίδου, και στους τηλεθεατές μας. Κυρία Κοζατσάνη, δυστυχώς δεν είναι μια καλή ημέρα όσον αφορά την ανακοίνωση των κρουσμάτων στη χώρα μας. Για πρώτη φορά είδαμε τετραψήφιο αριθμό. Είναι η πρώτη φορά μετά από 7 μήνες που αντικρίζουμε και ακούμε τέτοιο νούμερο. Πλέον, από εδώ και μπρος, κυρία Κοζατσάνη, θα βλέπουμε μόνο τέτοια νούμερα? Κοιτάξτε να δείτε. Ένας φίλος μου είπε ότι μετά από καιρό θα μιλάμε για εποχή προ-κορονοϊού και μετά-κορονοϊού, λόγω των οικονομικών βέβαια επιπτώσεων και άλλων, αλλά για να μιλάμε για αυτή την εποχή θα πρέπει να είμαστε εδώ και να είμαστε όλοι υγιείς. Υπάρχουν τα δύο κύματα πανδημίας, τα οποία εγώ τα διαφοροποιώ. Δηλαδή, το πρώτο κύμα της πανδημίας που έπληξε βάναυσα τον νομό μας και ήμασταν και από τους πρώτους νομούς και μοναδικούς που είχαμε τόσο μεγάλο αριθμό και νοσηλευωμένων και θανάτων, τα χαρακτηριστικά ήταν τα εξής. Ξέραμε ότι είχαμε να κάνουμε με έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται με τα σταγονίδια και πάρα πολύ εύκολα. Ψάχναμε και μαθαίναμε για την κλινική εικόνα των ασθενών, πώς θα τους προσεγγίσουμε διαγνωστικά και απεικονιστικά με αξονική εργαστηριακά. Οι θεραπείες ήταν διάφορα πρωτόκολλα και το εμβόλιο το βλέπαμε πάρα πολύ μακριά. Οι ειδικοί βέβαια μας προειδοποιούσαν για το δεύτερο κύμα πανδημίας, πολύ το υποψιαζόμαστε, τώρα όμως όλοι το ζούμε. Και χρονικά, όντως, κυρία Κοζατσάνη, νομίζω έπεσαν μέσα ειδικοί, γιατί λέγανε από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα ξαναζήσουμε το δεύτερο κύμα της πανδημίας του κορονοϊού. Αυτό. Τα νούμερα τρομάζουν πολλούς, τρομάζουν και εμένα. Δεν πρέπει όμως να μας πανικοβάλλουν, ούτε και εμένα με πανικοβάλλουν, διότι τα νούμερα αυτά είναι απόρρια και των πολλών διαγνωστικών τεστ που γίνονται. Εάν όλοι αυτοί ήταν νοσηλευόμενοι, θα ήταν, καταλαβαίνετε, τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και για την χώρα μας. Εάν τώρα αναφερθούμε περισσότερο στην αρχή του δεύτερου κύματος πανδημίας, που δυστυχώς δεν ξέρουμε πότε και πώς θα σταματήσει, τα ευχάριστα για μένα θα έλεγα, παρά του μεγάλου αριθμού των ανεπιβεβαιωμένων κρουσμάτων, είναι ότι ξέρουμε καλύτερα και πάρα πολύ γρήγορα να προσεγγίζουμε τους ύποπτους και γενικά τους ασθενείς. Υπάρχουν ιδιαίτερα πρωτόκολλα που μετά από τόσους μήνες θεραπείας έχουν φτάσει σε κάποια συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες αγωγές που πραγματοποιούνται. Πιο απλοποιημένες θεραπείες. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη βαριά νοσηρότητα που είχαμε στο πρώτο κύμα και το... Ναι, σας ακούμε, κυρία Κοζατσάνη. Και το εμβόλιο είναι μπροστά μας. Το βλέπουμε δηλαδή σε πιο κοντινή απόσταση. Ωστόσο, κυρία Κοζατσάνη, στην παρούσα φάση το εμβόλιο είναι τα μέτρα προστασίας. Προκειμένου να αποφύγουμε τη διασπορά του κορονοϊού, πρέπει να τηρούμε ευλαβικά μάσκα, αποστάσεις, συχνό πλύσιμο των χεριών. Φαντάζομαι ο κόσμος έχει κουραστεί να το ακούει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα, κυρία Κοζατσάνη. Θα ήθελα να προσθέσω. Για μένα πάρα πολύ κύριο είναι να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός παντός είδους. Δεύτερον, σωστή διατροφή από όλους μας για να αυξήσουμε την άμυνά μας. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, οι ώρες ικανοποιητικές ύπνου βοηθούν στην άμυνα του οργανισμού, γιατί κατά τη διάρκεια του ύπνου παράγονται ορμόνες που ενισχύουν το ανασωπητικό μας σύστημα, άρα και αυτό είναι μέσα σε όλα τα άλλα. Και εκεί που θα ήθελα να σταθώ επίσης είναι στον καλό αερισμό των σπιτιών μας, των νοσοκομείων μας, στα επαγγέλματά μας, στα σχολεία μας. Είναι το α και το ω. Βέβαια, λόγω να τα αερίζουμε, τι θα κάνουμε, γι' αυτό και οι χειμερινοί μήνες, πάντοτε λέγαμε ότι θα είναι και δύσκολοι, διότι θα περιοριστούμε σε εσωτερικούς, δυστυχώς,
χώρους και με χαμηλές θερμοκρασίες. Γι' αυτό πρέπει να μην πανικοβαλόμαστε, αλλά να μην εφησυχαζόμαστε. Το κλασικό που λέμε, έχουμε γίνει μονότονοι, αλλά αυτό είναι. Αυτό το οποίο ήθελα να πω επίσης είναι ότι βλέποντας τα κρούσματα που έχει η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς και τα οποία ήταν ένα νούμερο πριν από λίγες μέρες 15, θέλω να πω το εξής. Τα 15 παραδείγματος χάρη είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα. Mm-hmm. Αυτά υποχρεωτικά, κυρία Κοσμίδου, θα απομονωθούν. Δεν σημαίνει όμως ότι θα νοσηλευθούν κιόλας. Αυτό, κυρία Κοζατσάνη, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι κάποιος που έχει νοσία από τον κορονοϊό δεν σημαίνει ότι θα διασωληνωθεί, ότι θα πεθάνει, ότι θα έχει όλες τις επιπλοκές. Μπορούμε και πολύ χαλαρά να αντιμετωπίσει ένας ασθενής τον κορονοϊό. Αυτά τα κρούσματα, τα οποία το τετραψήφιο νούμερο το είδαμε, ή τα τριψήφια που ήταν εδώ και αρκετές ημέρες, δεν σημαίνει νοσηλεία σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτά είναι τα κρούσματα τα οποία κάνανε τεστ και βρεθήκανε θετικοί. Που σημαίνει, τα κάναμε, γιατί τα κάναμε τα τεστ, να τους βρούμε, γιατί μπορεί οι περισσότεροι από αυτούς να μην έχουν συμπτώματα ή να έχουν ήπια συμπτώματα, να τους απομονώσουμε, να κάνουν τον αυτοπεριορισμό, την καραντίνα τους, για να μην τη μεταδώσουν σε άλλους. Δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί χρειάζεται να νοσήσουν. Μάλιστα. Κυρία Κοζατσάνη, να πάμε τώρα λίγο και στα του οίκου μας. Όσον αφορά την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχει χωριστεί στα δύο. Καθώς Καστοριά και Κοζάνη βρίσκονται στο κόκκινο και τα Γρεβενά και η Φλόρινα είναι πολύ πιο χαλαρά, είναι στο επίπεδο 1. Βλέπουμε όμως ότι τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μία μείωση των κρουσμάτων τόσο στην Καστοριά όσο και στην Κοζάνη. Οπότε θα λέγαμε ότι τα περιοριστικά μέτρα του επίπεδου 4 λειτουργήσαν θετικά, τουλάχιστον προς το παρόν, με τα ως τώρα στοιχεία που έχουμε. Μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι εγώ πιστεύω και πρέπει να πιστεύουμε και τους επιδημιολόγους μας, γιατί στην συνάντηση όντως που κάναμε με τον Υπουργό, εμείς επειδή βλέπαμε ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στο νοσοκομείο μας δεν ήταν τόσα μεγάλα σε νούμερο, ήταν δηλαδή 9, 10, 11, λέμε ωραία, θα γλιτώσουμε τα χειρότερα. Οι επιδημιολόγοι όμως τα είχαν όλα καταμετρημένα και οι στατικολόγοι και βλέπανε ότι αυτή η πορεία, η καλή μέσα σε εισαγωγικά, δεν θα μπορούσε να συνεχιστεί για αρκετές μέρες ακόμα. Γι' αυτό αποφασίστηκε και τόσο γρήγορα το να περάσουμε στο κόκκινο. Δυστυχώς επιβεβαιωθήκανε, διότι τις προσεχείς μέρες που είδαμε τα νούμερα να μεγαλώνουνε, υπήρχε μία ανησυχία και φυσιολογικά υπήρχε αυτή η ανησυχία. Μάλιστα. Τώρα, το ότι τα κρούσματα θα αυξανόντουσαν, αυτό ήταν αναμενόμενο και στην Ελλάδα και σε εμάς, γιατί, κυρία Κοσμίδου, είναι αλήθεια ότι μετά από τόσο δύσκολο πρώτο κύμα και τους θερινούς μήνες, τα μέτρα τονίσανε παντού. Και στην Ελλάδα μας και στην Καστοριά μας. Γίνανε μετακινήσεις ατόμων. Δηλαδή και πήγαμε και εντός Ελλάδας και μερικοί πήγαν και εκτός Ελλάδας. Ήρθαν και κάποιοι από έξω, είτε ξένοι είτε Έλληνες, στις πόλεις μας. Κάναμε διακοπές, είτε οικογενειακές, είτε παιδιά με φίλους. Κοινωνικές εκδηλώσεις αρκετές, γιατί ήταν οι θερινοί μήνες. Και πολλοί επίσης αναγκαστήκανε, γιατί και αυτό το θίξαμε τότε στον Υπουργό, να φύγουν εκτός νομού για εργασιακούς λόγους. Λόγω ανεργίας. Οπότε οι μετακινήσεις του πληθυσμού σε εσωτερικό επίπεδο, νομίζω, κύριε Κοζατσάνη, δημιούργησαν ότι, βεβαίως, την αύξηση. Γιατί κινητοποιηθήκαν σε νησιά, γυρίσανε, πήγαν σε όμορους νομούς και μέσα στο νομό μας. Πήγανε για μεροκάματα και εργασίες αγροτικές. Όλο αυτό
μαζί με τα μέτρα που λίγο ατονίσανα, γιατί είχαμε κουραστεί και έχουμε κουραστεί από όλη αυτή τη διαδικασία, και λίγο να μειωθεί η θερμοκρασία και να έχουμε περισσότερο, δηλαδή ειδικά τις απογευματινές ώρες, δεν μπορούσες να κάθεις έξω, έπρεπε να πας σε ένα πιο εσωτερικό χώρο. Ειδικά εδώ στην Καστοριά. Ιδιαίτερα στην Καστοριά. Μεγαλύτερος συγχρονισμός, λιγότερος αερισμός, ήταν αναμενόμενο. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Αυτό, γιατί το ρωτήσαμε και εμείς τον κύριο Χαρδαλιά, λέει υπάρχει ένα τόξο που παρακολουθούμε επιδημιολογικά και μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, νομίζω και κάποιοι δημοσιογράφοι το είπανε, Γιάννενα, Καστοριά, Κοζάνη, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Και δηλαδή τώρα επιβεβαιώνονται, γιατί και τα Γιάννενα και οι Σέρες σήμερα πληροφορήθηκα ότι μπήκανε και αυτοί στο κόκκινο. Αυτό το τόξο λοιπόν ήταν που απασχολούσε γενικά όλη την Ελλάδα, αυτή το δυτικό μέρος της Βόρειας Ελλάδας. Μάλιστα. Το είπε ανησυχητικά δηλαδή. Κυρία Κοζατσάνη, μιας και αναφερόμαστε και στις κρύες θερμοκρασίες που επικρατούν εδώ στην περιφερειακή ενότητα Καστοριάς, ο χειμώνας έρχεται νωρίς, όλοι το ξέρουμε αυτό, είναι πολύ πιθανόν οι συμπολίτες μας να γρυπωθούν, να αρπάξουν ένα κρύωμα, όπως λέμε στην καθημερινή μας γλώσσα. Οπότε πολλές φορές πιστεύω θα υπάρξει σύγχυση μεταξύ της απλής γρήπης με τον κορονοϊό. Επειδή είναι τέτοιες οι συνθήκες, μπορεί κάποιος συμπολίτης μας να έχει κάποια από τα συμπτώματα του κορονοϊού, όπως είναι ο βήχας, το συνάχι και τα δέκατα. Πώς μπορεί να το διαχωρίσει προκειμένου να μην πανικοβληθεί και να θεωρήσει ότι πάσχει από κορονοϊό? Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα πιο σπάνια, όπου έκανα και μία αναδρομή έτσι για να είμαι και πιο συγκεκριμένη. Και κατά την διάρκεια δηλαδή της πανδημίας, επειδή υπάρχει ο ιός της γρήπης, και αυτό που θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο είναι ότι εάν εμβολιαστούμε με το αγρυπτικό εμβόλιο, δεν παρεμβάλλεται η γρήπη, τουλάχιστον στα συμπτώματα, γιατί κάποιοι μπορεί να κάνουν το εμβόλιο και να έχουν και άτυπα συμπτώματα, θα βγάλουμε, ας το πω, την γρήπη απ' έξω. Μάλιστα. Θα εμβολιαστούμε δηλαδή με το αντιγρυπτικό και θα βγάλουμε τη γρήπη απ' έξω. Οπότε δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης και μπερδέματος μεταξύ γρήπης και κορονοϊού. Και είναι πολύ βασικό, γιατί αν κάποιος ασθενής μας έρθει στο νοσοκομείο με κάποια από τα συμπτώματα που θα σας πω, η πρώτη ερώτηση που θα του γίνει είναι «Έχετε εμβολιαστεί από γρήπη?» Μάλιστα. Ναι, προκειμένου να υπάρξει ο διαχωρισμός. Ναι, είναι πολύ σαφές αυτό που λέτε. Προκειμένου να υπάρχει ο διαχωρισμός. Οπότε, το ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ένα φτέρνισμα, το οποίο είναι συχνό, διότι και το φθινόπωρο υπάρχουν αλλεργικές καταστάσεις, που μπορεί να συνοδεύονται και από ένα μπούκωμα, δεν είναι, από ένα μικρό συναχάκι κλπ, λόγω του ότι έχουμε και την αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Το φτέρνισμα λοιπόν, αν δεν συνοδεύεται από κάποιο πυρετό, βήχα, ανοσμία ή αγευσία που είναι τα κύριο χαρακτηριστικά του κορονοϊού, δεν συσχετίζεται με τη λίμωξη COVID. Μάλιστα. Είναι μικρές διαφορές, μικρές λεπτομέρειες, κυρία Κοζατσάνη, οι οποίες φυσικά είναι χρήσιμο να τις γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Και να μην πανικοβαλόμαστε. Βέβαια, όταν κάποιος γενικά δεν αισθάνεται καλά, θα έρθει στο νοσοκομείο ή μπορεί να συμβουλευτεί και κάποιον γιατρό. Δεν χρειάζεται δηλαδή κατευθείαν να έρθει, αλλά έχει ένα φτέρνισμα, γιατί έχει κάνει μία αλλεργία. Δεν θα ανησυχήσει σήμερα, θα δει πώς θα πάει. Πώς θα ξέρει αυτός, και αν είναι κάποιος αλλεργικός κιόλας, ξέρει και τι χρησιμοποιεί κλπ. Και θα δει πώς πορεύεται το σύμπτωμα του αυτό. Επίσης, η καταρροή ή μπουκωμένη μύτη δεν είναι κατεξοχήν σύμπτωμα της λίμωξης COVID. Ναι. Αν και το αναφέρουμε, δεν είναι κατεξοχήν σύμπτωμα. Πρέπει δηλαδή να συνυπάρχει με άλλα. Ποια είναι αυτά τα άλλα? Το κυρίαρχο είναι ο πυρετός. Και μάλιστα πάνω από 37 και 8. Και μάλιστα ο πυρετός που επιμένει. Ναι. Και μάλιστα, δηλαδή με ένα πυρετό, εγώ θα συμβούλευα
να επικοινωνήσουν με τον γιατρό, γιατί ο γιατρός θα έχει την δυνατότητα να κάνει μία μίνι ιχνηλάτιση των επαφών. Καταλάβατε? Ναι, ναι, βεβαίως. Διότι θα ερωτηθεί με ποιον ήρθες, τι έγινε, τι έκανε και οπωσδήποτε αυτοπεριορισμός. Αν είναι κάποιο άτομο, ας πούμε, το οποίο δεν είναι ηλικιωμένος και έτσι κι αλλιώς μένει στο σπίτι του, με έναν πυρετό καλό θα ήταν να επικοινωνήσει με τον οικογενειακό γιατρό του, που δυστυχώς δεν έφτασε αυτή η δομή του οικογενειακού γιατρού να εισαχθεί σε όλα τα σπίτια, και να αυτοπεριοριστεί, να μείνει στο σπίτι. Αυτό το η διαφοροποίηση που ήθελα να κάνω είναι ότι όταν χρησιμοποιούμε ψηφιακά θερμόμετρα με τόπου, παραδείγματος χάρη, πρέπει το μέτωπό μας να είναι ελεύθερο, να μην υπάρχουν τρίχες της κεφαλής ή οτιδήποτε άλλο, διότι η θερμοκρασία μπορεί να είναι ψευδής. Αλλοιώνεται το αποτέλεσμα, δηλαδή, κυρία Κοζατσάνη. Το αποτέλεσμα, βεβαίως. Στην είσοδο κάποιου καταστήματος έγινε μία θερμομέτρηση απλή, χωρίς το άτομο, ας πούμε, να βγάλει την φράτζα, παραδείγματος χάρη, από το μέτωπο, και έδειξε 38,2. Και πανικοβλήθηκε ο άνθρωπος και έτρεχε και δεν έφτανε. Λογικό, μου ακούγεται κυρία Κοζατσάνη. Καταλάβατε. Ή θέλω να πω, είμαστε εκτεθειμένοι στον ήλιο. Δεν θα πάμε εκείνη τη στιγμή να κάνουμε μία θερμομέτρηση και μάλιστα με τόπου. Θα βγει ψευδός. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε όλοι, κυρία Κοζατσάνη, και να κλείσουμε με αυτό, είναι να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, να ενισχύσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, να προσέξουμε τη διατροφή μας. Να πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας, όχι συγχρωτισμός και καλός αερισμός. Και 2 λεπτά να πω για το νοσοκομείο που μου δίδεται η ευκαιρία. Βεβαίως, για να μην πανικοβάλλεται ο κόσμος. Όταν παρουσιάστηκε αυτή η προοδευτική αύξηση των ατόμων που χρειαζόντουσαν νοσηλεία, επειδή ακριβώς υπάρχει υπεπληθώρα και στους όμορους νομούς, μας ζητήθηκε η δυνατότητα, εάν μπορούμε, να νοσηλεύσουμε, να βοηθήσουμε λίγο και εμείς στο σύστημα υγείας, αν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Υπήρχε το πρωτόκολλο, το επιχειρησιακό πρωτόκολλο του νοσοκομείου μας για τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε αμέσως δόθηκε η λύση. Λειτουργούν αυτή τη στιγμή όλες οι κλινικές στο νοσοκομείο μας. Καρδιολογική, χειρουργική, ορθοπαιδική και παθολογική, με την έννοια ότι νοσηλεύονται όλα τα παθολογικά περιστατικά εκτός κορονοϊού, εντός νοσοκομείου. Απλώς η παθολογική κλινική σαν όνομα έχει μετατραπεί, λόγω του ότι έχει πρόσβαση ιδιαίτερη με την παιδιατρική που φιλοξενεί τα ύποπτα. Θεωρήθηκε από το επιχειρησιακό πρόγραμμα και αυτούς που συμμετέχουν στο νοσοκομείο να οριστεί αυτή σαν κλινική να νοσηλεύει COVID, επειδή συνορεύει με την άλλη κλινική που νοσηλεύει ύποπτα, και έτσι έχουμε ύποπτα θετικά με κορονοϊό και όλη η άλλη κλινική, το νοσοκομείο δεν έρχεται σε επαφή με τα 2 αυτά τμήματα του νοσοκομείου μας. Μάλιστα. Και ότι ο αριθμός των νοσηλευωμένων είναι αυτή τη στιγμή 7 στην παθολογική επιβεβαιωμένα, τα οποία είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Η βαρύτητα των νοσηλευωμένων δεν είναι μεγάλη, διότι να φανταστείτε ότι στην προηγούμενη πανδημία κάναμε 2 και 3 διακομιδές διασωληνωμένων, και σε αυτό το κύμα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν έχουμε στείλει ούτε έναν διασωληνωμένο. Όπου τα κρούσματα είναι πολλά περισσότερα, κυρία Κοζατσάνη. Μάλιστα. Αυτό είναι θετικό, δηλαδή δεν είναι τόσο σκληρά τα συμπτώματα, θα λέγαμε. Ότι είναι πιο ευαίσθητα τα συμπτώματα. Άρα, αν συνεχίσουμε έτσι, θα τα καταφέρουμε και τώρα.